Την ήττα με 3-1 σετ γνώρισε ο αθλητικός όμιλος Λαμίας από τον αθλητικό όμιλο Θύρας, που πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, με την ομάδα του Ηλία Αγγέλη να μένει χωρίς πόντο στη βαθμολογία, αφού έχει να βγάλει δύσκολο πρόγραμμα αντιμετωπίζοντας ομάδες κορυφής. Στο πρώτο σετ οι φιλοξενούμενες είχαν συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ, με τη Μερκάδο και τη Φερνάντες να τελειώνουν τις επιθέσεις τους, με τον Αόλ να προσπαθεί να αντιπιτευθεί στο τέλος, μειώνοντας μάλιστα στους 2 πόντους με καλό μπλοκάμινα, και τη Σόουζα να παίρνει μπάλες με το σετ να χάνεται 23-25. Στο δεύτερο σετ, αν και η ομάδα του Ηλία Αγγέλη προηγήθηκε με 2-0, η Σαντορίνη πήρε το προβάδισμα, αυξάνοντας συνεχώς τη διαφορά μέχρι τα μέσα του σετ, όπου το σκορ άλλαξε και πάλι χέρια με τον Αόλ και τη Σόουζα, με συμπαραστάτριες της Όλιγκα και Πέγεσιτς, να αντέχει στην πίεση της ομάδας του Ματέο Φρέσκι και να ισοφαρίζει το μάτς, κατακτώντας το σετ με 25-23. Το τρίτο καθοριστικό σετ το κέρδισε ο αθλητικός όμιλος Θύρας, που εκμεταλλεύτηκε τα κενά διαστήματα και τα λάθη της Λάμιας σε κρίσιμα σημεία με 25-19 και τελείωσε τον αγώνα, επικρατώντας και στο τέταρτο σετ με τελικό σκορ 25-21. Φυσικά αυτή η νίκη ήρθε μετά από μεγάλο αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα της Λαμίας και ιδίως για φέτος, για το φετινό πρωτάθλημα, για την ομάδα που έχει χτίσει. Φυσικά όμως θεωρώ ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την επιτυχία για την ομάδα μας, αλλά φυσικά δεν πάω να θέλω να πω συγχαρητήρια ξανά στη Λαμία. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Σαντορίνη, ήταν καλύτερη, δίκαια κέρδισε. Εμείς είχαμε πάλι κάποια καλά διαστήματα, αλλά είχαμε και κάποια διαστήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ κακά. Η Σαντορίνη μας πίεσε πάρα πολύ στο σέρβις. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την υποδοχή μας. Κάναμε πάρα πολλά ατομικά λάθη και δυστυχώς αυτά ήταν σε πολύ κρίσιμα σημεία. Και έτσι το μάτς εκεί που φαινόταν κάποιες στιγμές ότι μπορεί να γυρίσει προς τα εμάς, γύρισε προς τη Σαντορίνη. Εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε, πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να παλέψουμε να μειώσουμε αυτά τα διαστήματα, τα κενά που έχουμε και να ελαττώσουμε τα λάθη μας. Ναι, είναι γνώριμο το γήπεδο. Εδώ περάσαμε πέρσι πάρα πολλές στιγμές, δεν ξεχνιούνται. Όμως το πέρυσι είναι πέρυσι και συνεχίζουμε φέτος την καινούργια μας ομάδα. Κρατάμε το τρίποντο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει παιχνίδι με το παιχνίδι και εμείς να βελτιωνόμαστε και να παίρνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.